Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά, είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Όπως είδατε και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα θα έχουμε ένα vlog. Ναι, καταρχήν να σας πω ότι γυρνάω τώρα το vlog για αρχή με το κινητό, διότι έχω βάλει την κάμερα και φορτίζει, επειδή τη χρησιμοποιώ αρκετά, πέφτει η μπαταρία, οπότε, you know, και είχα ξεχάσει χθες το βράδυ. Κλασική ζωή. Και τέλος πάντων, οπότε τώρα για λίγο θα δείτε από το κινητό. Η αλήθεια είναι ότι με βολεύει περισσότερο όταν κάνω vlog να τραβάω από το κινητό. Και θα μου πεις πώς σε ήρθε να κάνεις vlog. Η αλήθεια είναι μου ήρθε ότι η ιδέα αυτή να κάνω vlog, διότι μέρες σας είχα ρωτήσει στο Instagram τι σας αρέσει να βλέπετε στο YouTube, τι βιντεάκι, κάπως έτσι το είχα διατυπώσει νομίζω. Και μου είχατε πει ότι. Τι μακιγιάς που κάνω. Thank you γι' αυτό. Vlogs, ψυχαγωγία κτλ. Οπότε είπα να κάνω ένα vlog καθημερινό, καρδινιάτικο, κορονο vlog τέλος πάντων. Και τώρα μπορεί να ακούτε και την αδερφή μου, δεν πειράζει. Και είπα στο κάνω σήμερα, ίσως θα δείξω κάποια πραγματάκια. Βασικά κάτι πραγματάκια. Λίγο έχω σήμερα μπορεί να έχει η ζωή μου πιο πολύ ενδιαφέρον από τις άλλες μέρες. Διότι μπορεί να φύγω και λίγο από το σπίτι. Νόμιμα πάντα. Και γι' αυτό βέβαια δεν έχω τραβήξει από το πρωί, δηλαδή από την ώρα που ξύπνησα όλα αυτά. Τώρα η ώρα είναι γύρω στις 12, 12 και κάτι. Έχει περάσει πόση ώρα που ξυπνήσαμε, που κάνουμε διάφορα πράγματα. Σήμερα ο καιρός ήταν πολύ πιο καλός από ότι τις άλλες μέρες, γιατί εδώ και μια εβδομάδα, παιδιά, έχουμε σαπίσει. Βρέχει τελείωτα. Εμένα μου αρέσει η βροχή, αλλά μέχρι ένα σημείο. Έβρεχε πάρα πολύ, συννεφιά, πολύ κρύο, ειδικά χθες, 25 Μαρτίου, είχε ψοφόκρυο. Και σήμερα το πρωί, όταν ξυπνήσαμε, είχε μια υπέροχη λιακάδα που έλεγε Στέλη, θα βγάλω τις κουβέρτες, τα χαλιά, τα πάντα, θα αερίσω και το σπίτι πιο εύκολα. Και τώρα έχει και μια συννεφιά. Δηλαδή. Έλεος. Οπότε αυτό. Τώρα απλά ήθελα να κάνω λίγο την εισαγωγή και να σας πάρω μαζί μου γενικά στην υπόλοιπη μέρα που θα υπάρχει. Αυτό. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Απλά ήθελα να σας πω ένα για και τι θα είναι το βιντεάκι μας. Πότε ναι. Και πιθανό να σας δείξω και τι θα φάω σήμερα. Δηλαδή δεν είναι κάτι wow αυτό που θα φάω σήμερα, αλλά οκ. Πάει για τώρα. Γεια σας, επέστρεψα να κάνουμε το βλογκάκι μας. Λοιπόν, ξεχάστηκα να σας δείξω τι θα έτρωγα. Λοιπόν, το μενού σήμερα γενικά ήτανε vegan και vegetarian. Σας παρακαλώ, προχωρήστε το λιγάκι, γιατί δεν θα σας αρέσει και πάρα πολύ αυτό που θα ακούσετε. Λοιπόν, ήτανε σηκωτάκια, τηγανιτά, με διάφορα τέτοια. Δεν μου αρέσουν, αλλά anyway. Και εγώ θα έτρωγα τόνο στην κονσέρβα με σαλάτα και λίγο ψωμί, αλλά ψωμί δεν ήθελα. Αλλά εντελώς ξεχάστηκα να σας το δείξω, γιατί εκείνη τη στιγμή κάνουμε γρήγορα όλα αυτά. Τώρα όμως θα φύγω από το σπίτι. Θα φύγω από το σπίτι να πάω σε μια μίνι δουλειά. Βασικά όλοι θα πάμε μαζί. Γιατί αυτό. Και είμαι χαρούμενη, επιτέλους βγήκε και ο ήλιος, αν δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από την αντίλια που έρχεται πάνω μου. Και αυτό, οπότε ναι και θα σας πάρω μαζί μου που θα πάω σε αυτή τη δουλίτσα. Και τι άλλο. Αυτά, μετά κατά τις 6 το απόγευμα έχω ένα meeting. Ας το πούμε έτσι meeting, είναι κάτι αλλά δεν μπορώ να πω. Θα το πούμε εμείς meeting τέλος πάντων. Μονάχα ευχηθείτε μου καλή τύχη και good luck σε όλο αυτό που πάω να κάνω. Σας παρακαλώ. Χρειάζομαι. Ειλικρινά θέλω όλη τη θετική σας ενέργεια σε μένα. Οπότε τώρα σας αφήνω να ετοιμάσω τα μηνύματά μου της ταυτότητας και κούλουπο για να φύγουμε. Θα πούμε σε δευτερόλεπτα.
Λοιπόν, γύρισα από τη δουλειά μου, βασικά από τη δουλειά μας που είχαμε να κάνουμε. Είδατε κάποια μικρά πλανάκια. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι να κάνω μέχρι τις 6 η ώρα. Γιατί 6 η ώρα σας... τι σκέφτομαι να κάνω κάνω βίντεο με makeup tutorial ή για το Instagram κάποιο βιντεάκι με μακιγιάζ ή γενικά ρε παιδάκι μου να κάτσω λίγο να βαφτώ να είμαι και λίγο περιποιημένη στο meeting αυτό όπως καταλάβατε έχω εδώ πέρα τη μικρή και με φυλάει και με χαιρεύει και κάνει διάφορα για να μου τραβήξει την προσοχή ή για να φανεί αλλά δεν θα φανείς στο βίντεο αυτά εμείς θα τα πούμε στο επόμενο πλάνο γιατί τώρα δεν έχω κάτι το wow. Κορίτσια, κοίτα μια μπάλα. Κορίτσι, όπως είδατε, σας δείχνει και τι κέρδισε μέσα από μια τυχερή σακούλα. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Τέλος το meeting, η αλήθεια είναι ότι δεν σας ξαναμίλησα από εκείνη την ώρα που σας έξερα το μακίγιας και σας είπα νομίζω κάποια πράγματα γι' αυτό. Χίλια συγγνώμη, αλλά άγχος και διάφορα πράγματα που έπρεπε να κάνω. Τέλειωσα με το meeting που δεν λέγεται meeting, αλλά εμείς θα το πούμε meeting, γιατί δεν θέλω να πω τι κάνω. Εντάξει, λίγο προσωπικό είναι αυτό, χίλια συγγνώμη. Άμα γίνει αυτό που πάω να κάνω, εννοείται θα σας το πω. Εννοείται. Δεν θα το κρατήσω μυστικά και κρυφά, απλά να γίνει πρώτα και μετά. Οπότε, finger crossed και please, στείλτε μου όλη τη θετική ενέργεια. Οπότε αυτό τώρα αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά αγχωμένη. Και θα σας αφήσω για τώρα. Εν τω μεταξύ θέλω να πάω να κάνω και μπάνιο και να φτιάξω και τα μαλλιά μου γιατί είναι χάλια, δεν μου αρέσουν καθόλου. Οπότε τώρα θα σας αφήσω γιατί λογικά υπάρχει νερό να πάω να κάνω να λουστώ, να κάνω μπάνιο γενικά. Και θα σας ξαναμιλήσω ίσως όταν θα είναι για να σας κλείσω. Αν δεν το ξεχάσω θα σας δείξω και τι θα φάω το βράδυ γιατί σας είπα τι έφαγα το μεσημέρι αλλά θα σας πω ή αν δεν σας δείξω θα σας πω τι έφαγα τώρα το βράδυ. Πάντως για το απόγευμα ήπια μια φλιτζάνα καφέ και να το ακόμα έχει μια γουλιά. Anyway, σας αφήνω και θα τα πούμε μετά. Πάει τώρα. Και συγγνώμη, ξέχασα. Και συγγνώμη αν λίγο το vlog μου είναι βαρετό. Δεν είμαι πολύ καλή στο vlog γιατί δεν έχω για πολλά πράγματα να δείξω. Ίσως μέσα στο καλοκαίρι θα κάνουμε ένα tour στη Λίμνο. Γιο. Οπότε αυτό θα είναι πιο ενδιαφέρον από αυτό. Bye. Επέστρεψα, έκανα το μπανάκι μου κανονικά, έφτιαξα και τα μαλλιά μου έτσι, όπως σας το είπα και πριν. Βέβαια, αν θέλετε εσείς να δείτε πώς έκανα αυτό το... πώς έκανα έτσι τα μαλλιά μου με τα ρολά, με τα foam curl, πώς το λένε αυτό. Τέλος πάντων, έχω βιντεάκι στο YouTube, στο κανάλι μου, θα το αφήσω από πάνω εδώ πέρα. Και λογικά και στο τέλος του βίντεο να πάτε να το δείτε. Έκανα και το skincare routine μου γιατί είδατε ήμουν βαμμένη και τώρα ξεβάφτηκα. Έβαλα αυτήν εδώ πέρα την κρεμούλα σε όλο το πρόσωπο και για τα κάτω από τα μάτια. Κρέμα ματιών έχω βάλει αυτό εδώ πέρα από Natura Siberica, Japonica, όχι. Siberian Ginseng Eye Cream Gel. Και η κρέμα είναι υδατική, είναι από Ginec. Λογικά, έτσι προφέρεται, δεν ξέρω. 24 ώρες lifting cream και anti-aging. Είναι για όλες τις ηλικίες. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω κάπου εδώ γιατί κάτι άλλο δεν έχω να σας πω. Τώρα θα πάω να δω το House of Fame. Γιατί νομίζω σήμερα έχουν το live και μου αρέσει πάρα πολύ να τους βλέπω. Λίγο νιώθεις ότι έχεις πάει κάπου. Και αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Συγγνώμη αν ήταν λίγο βαρετό και το ότι σας είπα θα σας δείξω κάποια πράγματα του φαγητού μου και δεν σας το έδειξα γιατί ξεχάστηκα τα πάντα όλα. Τέλος πάντων, αυτό μην ξεχάσετε κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι και να με ψάχνετε λίγο στο YouTube γιατί παιδιά κάποιες φορές σας αφαιρεί από το κανάλι χωρίς να ξέρω το λόγο, όχι μόνο σε μένα και σε άλλους YouTubers, αφαιρεί subscribers χωρίς λόγο και αιτία. Και από κάτω μου αφήσετε κάποιο comment, να μου πείτε οτιδήποτε. Συγγνώμη αν ήταν βαρετό.
το βίντεο ξανά, σας ξαναλέω. Και εννοείται με ακολουθήσετε στα social media. Τα έχω όλα από κάτω. Φιλάκι πολλά. Bye.